Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Ήρθε η εποχή να προτείνω πάλι βιβλία για το καλοκαίρι, αλλά να κάνετε κι εσείς το ίδιο κάτω στα σχόλια. Ο Γέρος και η Θάλασσα του Ernest Hemingway. Μία μελαγχολική μοναχική ιστορία για ένα γεράκο ο οποίος παλεύει στη θάλασσα για την επιβίωσή του. Κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων και η ζωή που ονειρεύτηκε ο Ερνέστο Γκεβάρα, που θα σας μεταφέρουν και τα δύο σε παλαιότερες εποχές με τη μαγική πένα του Ζαν Μισελ Γκενασιάν, με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2. Η απίστευτα συγκινητική και ενδιαφέρουσα αυτοβιογραφία της Άλκη Ζέη, που δεν μπορείς να σταματήσεις να τη διαβάζεις. Κουραφέλκυθρα. Γιατί τα κόμιξ είναι φτιαγμένα για το καλοκαίρι. Και τα κουραφέλκυθρα του Αντώνη Βαβαγιάννη ταιριάζουν τέλεια με τις διακοπές και την παραλία. Σιλμαρίλιον. Τώρα είναι η ευκαιρία να διαβάσετε το έπος φαντασίας του Tolkien, έτσι ώστε να αφομοιώσετε όλα τα ονόματα θεοτήτων, περιοχών και εξωτικών αρχόντων, χωρίς να σας ενοχλεί η δουλειά σας. 22/11/63. Η ιστορία τρόμου του Stephen King, στην οποία ένας καθηγητής ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να σώσει τον πρόεδρο Kennedy. Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην ανθρωπότητα? Ανακαλύψτε το. Middlesex. Το βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο του Τζέφρι Ευγενίδη για την Καλλιόπη, που γεννήθηκε σε φαινομενικά κοριτσίστικο σώμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αγόρι. Παιδικά βιβλία. Η σειρά βιβλίων μυθολογίας της Σοφίας Ζαραμπούκα, με την υπέροχη εικονογράφηση της συγγραφέως, που διαβάζεται άνετα και από ενήλικες. Και ο μικρός Νικόλας, όπου οι περιπέτειες του Νικόλα, του Αλσές, του Ρούφους και όλης της παρέας είναι συνυφασμένα με τη ξεχνιαστιά του καλοκαιριού. Και κάτι ακόμα. Πρόσφατα τελείωσε με επιτυχία το πρώτο Book Photo Challenge που είχαμε στη σελίδα μας, όπου στέλνατε όλοι τις δικές σας φωτογραφίες με συγκεκριμένο θέμα κάθε μέρα. Μπορείτε όλες τις συμμετοχές να τις βρείτε μαζεμένες στο site μας, σε link που θα βρείτε από κάτω. Καλό καλοκαίρι! Δείτε τις περσινές μου προτάσεις για το καλοκαίρι, αλλά και τις ταινίες που θα βγουν στους κινηματογράφους σύντομα. Και κάντε subscribe στο κανάλι μας για να μην χάσετε κανένα βίντεο.